Το δημοτικό σχολείο στο χωριό της Μέσης σίγουρα έχει να μας πει τη δική του ιστορία. Είναι αρκετά παλιό. Ιδρύθηκε το 1924. Ο παππούς μου τότε πήγαινε εκεί, από τις 8 το πρωί ως τις 1 και από τις 3 έως τις 5. Τα τμήματα ήταν όλα μαζί, σε μία αίθουσα. Με το σχόλασμα, δύο επιμελητές καθάριζαν την τάξη. Το χειμώνα, παγωμένη αίθουσα. Σαν ψυγείο, υπήρχε σόμπα και ένας μαθητής κάθε φορά έφερνε ξύλα για να σπάσει το κρύο, αλλά τίποτα. Αν κάποιος έκανε ταξίες, στην καλύτερη περίπτωση στεκόταν με το ένα πόδι στη γωνία. Στη χειρότερη, έτρωγε ξύλο με τη βέργα. Το σχολείο μας βρίσκεται στο Διαβατό που υπάγεται στο Δήμο Βέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας στην Κεντρική Μακεδονία. Η ονομασία του χωριού συνδέεται με τον πολιούχο της Βέρειας, τον Όσιο Αντώνιο. Ο θρύλος λέει ότι το λείψανο του Αγίου που έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα παρασύρθηκε από τη χυμαρόδη ορμή του ποταμού Αλιάκμονα. Το άψυχο σώμα ξέβρεσε στο Θερμαϊκό. Άθικτο. Απόδειξη για τους κατοίκους ότι είχαν να κάνουν με κάτι θεϊκό. Τότε ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους Βεριώτες που ήθελαν πίσω τον νεκρό τους και τους Θεσσαλονικείς που τον διεκδικούσαν για δικό τους. Η λύση βρέθηκε σύντομα από τους πιο συνετούς. Το ιερό σώμα θα τοποθετούνταν σε μια άμαξα και δύο βόδια που θα την έστειλαν θα αποφάσισαν για την τύχη. Η άμαξα διέσχισε τον κάμπο και έγινε αιτία να πάρουν διάφοροι οικισμοί το σημερινό του όνομα. Στο Λουτρό οι κάτοικοι αποφάσισαν να ανύψουν τον νεκρό. Στη Ραψομανίκη του έρψαν το μανίκι του ράσου του. Στην Ξεχασμένη δεν είχαν καν την τιμή να τον δουν γιατί την ξέχασαν. Στο Σταυρό η πορεία σχημάτισε σταυρό. Στην Κουλούρα τα βόδια έκαναν κύκλο γύρω από το χωριό. Ενώ στο χωριό μας, το Διαβατό, τα ζώα διάδικαν γοργά τον οικισμό, συνεχίζοντας τη διαδρομή για τη Βέρεια. Το 15ο αιώνα το χωριό ήταν ακόμη κτήμα που δόθηκε δωρεά από Οθωμανό κάτοικο της Βέρειας σε μουσουλμανικό τέμενο στις πόλεις. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Διαβατός αριθμούσε 200 και κατοίκους. Ο πληθυσμός αυξήθηκε με τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. Όμως το χωριό δεν απαθούσε. Όταν ο Αλιάκμονος φούσκωνε, οι συνέπειες ήταν ολέθριες. Το 1935 οι κάτοικοι είπαν φτάνει και μετακόμισαν 2 χιλιόμετρα πιο πέρα και βρήκαν την ησυχία τους. Η ηρεμία έστρεψε το ενδιαφέρον 2 χρόνια αργότερα στην παιδεία. Έτσι αναγέρθηκε το σχολείο, το εξαθέσιο δημοτικό του Διαβατού. Το 1975, όταν πήγα εγώ σχολείο, πηγαίναμε καταρχήν όλη την εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο στο σχολείο. Τις Κυριακές. Τις Κυριακές, κάθε πρωί ερχόταν ο δάσκαλος και πηγαίναμε στην εκκλησία. Μπορούσαμε τούτες όλα τα παιδάκια από διές με άσπρο και κεδάκι. Ναι. Η στολή μας ήταν, οι ποτιές μας ήταν μπλε και άσπρο και κεδάκι. Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Όποιος δεν ερχόταν στην εκκλησία υπήρχε ποινή γι' αυτό να. Ναι, την άλλη μέρα τους έβαζε ο δάσκαλος με διάφορα, δηλαδή να γράφουμε δεν θα το ξανακάνω και κάτι τέτοιο. Τα βιβλία σας πώς ήταν και πόσα ήταν. Ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά στο περίπου είχαμε γύρω στα 5-6 βιβλία. Υπήρχε διαφορετικός δάσκαλος για κάθε μάθημα. Όχι, είχαμε ένα δάσκαλο. Για όλα τα μαθήματα. Για όλα τα μαθήματα. Και είχαμε πάλι, ήμασταν τότε στην πρώτη Δευτέρα ήταν μαζί, τρίτη Τετάρτη ήταν μαζί, πέμπτη Έκτη ήταν μαζί, είχαμε μόνο τρεις αίθουσες. Ναι. Και στο πιαγωγείο πηγαίναμε με βιβλία και τον καιρό. Δεν υπήρχαν όπως τώρα. Πώς πάνε τα παιδάκια για να παίξουν ή να φάνε ή να αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Τα μαθήματα τα ξεκινήσαμε από την εκπαιδευτική. Ναι.
Στην αρχή είπατε ότι υπήρχαν τρεις τάξεις. Αργότερα πόσες τάξεις υπήρχαν? Μέχρι που τελείωσα το δημοτικό, έτσι είχε μείνει πρώτη Δευτέρα μαζί. Τρεις τάξεις ήταν, γενικά τρεις τάξεις ήταν. Μετά όμως έχουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο ότι έγιναν έξι αίθουσες, όπως είναι και σήμερα. Αυτό εγώ δεν το πρόλαβα. Α, δεν πειράζει. Πείτε μας 2-3 λόγια για τις εκδηλώσεις. Κάναμε κάθε χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα τα παιδάκια είχαμε μία στολή. Ό,τι θυμάμαι ήταν κίτρινο μπλουζάκι, το ψάφιμο το καπελάκι. Είχαμε το σοτσάκι. Κάναμε διάφορες γυμναστικές επιδείξεις κάθε χρόνο. Αυτά. Μετά κάναμε 28 Οκτωβρίου, κάναμε θέατρο με στολές. Υπήρχε κάτι καλό. Τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας, γενικά των μικρότερων τάξεων, έλεγαν ποίηματα στο ιερό ή κάτι τέτοιο? Ναι, όλα τα παιδιά λέγαμε ποίηματα. Το 60-70% από τα παιδάκια λέγαμε ποίηματα. Ναι. Κάνουμε μεγάλες παραστάσεις. Γνωρίζετε κάποια έτσι ιστορία που θα μείνει στην ιστορία, η ιστορία της ιστορίας, να το πω έτσι? Ένα γεγονός που έγινε στο σχολείο και εντυπωσίασε? Ένα ατύχημα έχει γίνει μια φορά, δεν θα το ξεχάσω. Μπορείτε να μας πείτε, να μας το περιγράψετε λίγο? Υπήρχε ένα σαν γύρος έτσι που ανεβαίνουν τα παιδιά πάνω και είχε ένα τιμόνι στη μέση και το γυρνούσαμε εκείνο και γυρνούσε όλη η ρόδα. Αυτό ένα που παιδί... υπάρχει φέτος και στην Παιδική Χαρά. Στην Παιδική Χαρά. Και ένα παιδάκι είχε βάλει το χέρι και του είχε κοπεί εντελώ το χέρι. Πούμε έτσι, ένα ατύχημα που είχαμε στην Ελλάδα και πολύ την ιδέα. Το παιδάκι όμως έζησε. Ναι, έζησε και είμαι μια χαρά. Ωραία, οπότε είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι επικίνδυνο, θέλει προσοχή. Από το 2017, η ιστορία του σχολείου μας θα εκτελήσεται πλέον και στην καινούργια του αίθουσα.